Την προσωρινή κράτηση του 52χρονου που βρέθηκε με 5 κιλά και 320 γραμμάρια κάναβης που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι του, έκρινε με ομόφωνη γνώμη ανακριτής και εισαγγελέας. Ο 52χρονος μαζί με τον συνεργό του, έναν 39χρονο αλλοδαπό που αφέθηκε ελεύθερος, οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Δεν πρόκειται ούτε για διακινητή ούτε για έμπορο ναρκωτικών. Επικαλεστήκαμε όλο το ιστορικό τοπίο της ζωής του. Και επίσης τα επιχειρήματα ότι το συγκεκριμένη ποσότητα ευρέθη στο σπίτι σου για λόγους τυχαίους. Ζητήσαμε να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επειδή είναι χρόνιος και βαρύτατος χρήστης. Σύμφωνα με τον συνήγορο του 52χρονου, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η ποσότητα, που πάντως δεν ήταν όπως η παιδική του, ήταν άχρηστη, ενώ για την επαλήθευση, όπως αναφέρθηκε του ισχυρισμού, κατατέθηκε αίτημα χημικής ανάλυσης. Θεωρούμε την ευνοϊκότερη μεταχείρισή του μετά την λήψη των αποτελεσμάτων της χημικής ανάλυσης, την οποία ζητήσαμε, θεωρώντας ότι αυτά που ευρέθησαν ήταν τελείως άχρηστα, κατά δήλωση του κατηγορουμένου, και περιμένουμε την ποσότητα την καθαρή για να μπορέσουμε ίσως και άμεσα, μάλλον τη στιγμή που θα πάρουμε τα αποτελέσματα, να προβούμε σε διαδικασία της αντικατάστασης προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους. Η σύλληψη του 52χρονου, που κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση, έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, όταν σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκε από αστυνομικούς μαζί με τον 39χρονο αλλοδαπό. Ο 52χρονος βρέθηκε με 440 ευρώ και ο αλλοδαπός με 62,7 γραμμάρια κάναβης. Όμως στη συνέχεια της αστυνομικής έρευνας οδήγησε στο σπίτι του 52χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 5 κιλά, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας και χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε. Πιστεύουμε στα αποτελέσματα, τα οποία πιστεύουμε θα έρθουν πάρα πολύ σύντομα, ώστε να ανακουφιστεί ο άνθρωπος με την αίτηση την οποία πιστεύουμε και προσδοκούμε ότι δια των αποτελεσμάτων θα κατατεθεί η συγκεκριμένη αίτηση, ώστε ο άνθρωπος να τύχει της αναλόγου μετά ευμενέστερης, κατά την άποψή μου, ποινικής μεταχείρισης.